ορίσατε πίσω στο κανάλι μου και σε ένα βίντεο πρώτων εντυπώσεων. Θα δοκιμάσω στο σημερινό βίντεο καινούρια καλλιτικά. Κάποια είναι νέα λασαρίσματα στην αγορά, κάποια άλλα είναι καινούρια προς τα εμένα. Θα δούμε drugstore προϊόντα από NYX, από MUA, από Morphia, από Pixi. Έχω όμως και ένα high-end στο σημερινό βίντεο. Θα δοκιμάσω το Born This Way Concealer της Too Faced. Θα δημιουργήσω το μακιγιάζ που είδατε στο intro. Και για να μην μακρηγορώ, πάμε να ξεκινήσουμε με το tutorial. Θα ξεκινήσω με skincare. Το μόνο που έχω κάνει είναι να καθαρίσω πολύ καλά το πρόσωπό μου. Δεν έχω βάλει τίποτα απολύτως και λέω να δοκιμάσω αυτήν εδώ τη μάσκα. Η συγκεκριμένη είναι μια κορεάτικη μάσκα την οποία τη βρίσκεται στο bigwoman.gr και είναι μια μάσκα η οποία χρησιμοποιείται στο T-zone για το καθαρισμό των πόρων. Step 1, pore opening seed. Για να δούμε τι είναι το step 1. Έχει πολύ υγρό. Λοιπόν, είναι ένα fiber το οποίο το βάζεις εδώ στους πόρους και αυτό που κάνει είναι να τους ανοίγει. Το φοράω εδώ. Πόση ώρα πρέπει να το αφήσω, είναι όλα στα κινέζικα. Από ό,τι είδα πρέπει να το αφήσω κανένα δεκάλεπτο μέχρι να στεγνώσει, οπότε πάμε να περάσουμε στα φρύδια. Έχω ένα καινούριο μηχανικό μολύβι φρυδιών το οποίο δεν αγόρασα για πρώτη φορά. Είναι από Wet n Wild το Ultimate Brow στην απόχρωση... Σε ποια απόχρωση το έχω πάρει? Top. Λοιπόν, είναι εξαιρετικό, ένα από τα καλύτερα οικονομικά μηχανικά μολύβια φρυδιών. Αυτό και της NYX είναι τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, σχηματίζω το φρύδι μου, το οποίο έχει χαλάσει και γενικότερα το σχήμα του είναι λίγο κάπως περίεργο. Δείτε όμως τι ωραίο που είναι. Με λίγες κινήσεις κάνεις τέλειο φρύδι. Θα συνεχίσω με κρέμα ματιών. Θέλω να σας δείξω μία κορεάτικη, είναι η Rose Eye Cream από 3W Clinique. Είναι πάρα πολύ καλή και δουλεύει τις λεπτές γραμμές, είναι αρκετά ενισχυμένη. Νιώθω κάθε φορά που τη φοράω ότι η περιοχή των ματιών μου πάρα πολύ είναι δεδομένη και γενικότερα σε άριστη κατάσταση. Τότε είναι τεράστια και τη βρίσκεται και αυτή στο bigwoman.gr όπως και τη μάσκα. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο μακιγιάζ των ματιών. Θα προετοιμάσω την περιοχή των ματιών μου με ένα καινούριο concealer, το Born This Way της Too Faced, είναι super coverage, η ποσότητα είναι τεράστια, 15 ml, δεν έχω ξαναδεί concealer σε αυτήν εδώ την ποσότητα και έχω πάρει την απόχρωση Porcelain, το έχω εδώ και αρκετό καιρό στη συλλογή μου, όμως δεν το έχω δοκιμάσει γιατί έχω πάρα πολλά concealer ανοιχτά. Ωραία είναι η απόχρωση, δεν είναι πάρα πολύ άσπρη όπως συνηθίζω να αγοράζω εγώ τα concealer. Το λες και full matte, τουλάχιστον αυτή την αίσθηση που μου δίνει αυτή τη στιγμή στο πρόσωπό μου. Ωραία που χρωματίστηκε η περιοχή των ματιών και σας έφερα λίγο πιο κοντά μου. Θα χρησιμοποιήσω σήμερα για πρώτη φορά μία παλέτα από MUA. Πρόκειται για μία παλέτα η οποία περιέχει 15 σκιές και η συγκεκριμένη είναι η Faults of Nature. Δεν έχω κάνει ούτε swatch στη συγκεκριμένη παλέτα. Για να δούμε μερικά swatches. Λοιπόν, μου κεντρίζει το ενδιαφέρον αυτή εδώ η απόχρωση. Αρκετά καλό το swatch. Δεν είναι πάρα πολύ μαλακή η φόρμουλα, δηλαδή δεν είναι τόσο βουτήρια 9 υφή. Και το χρυσό πολύ ωραίο. Για να δούμε και αυτά τα οποία δεν έχουν τόσο σήμερ. Μπομπά. Μπομπά τις αποχρώσεις, Θα δούμε λίγο και αυτό. Ωραίο. Ένα μαντιλάκι τώρα να σκουπίσω τα χέρια μου. Δεν έχω ιδέα τι θα κάνω στα μάτια. Σίγουρα θέλω να κάνω κάτι με τις Veramana αποχρώσεις. Και πρώτα απ' όλα να σετάρω το καπάκι του κινητού βλεφάρου μου. Θα χρησιμοποιήσω την Airspun Loose Setting Powder. Γιατί αυτή η παλέτα δεν έχει κάποιο basic χρώμα για να σετάρεις. Οπότε σετάρω με αυτήν η οποία είναι πάρα πολύ matte. Και με ποια απόχρωση να ξεκινήσω, δεν είναι καμία ματ. Θα ξεκινήσω με αυτήν εδώ. Για να δούμε. Δεν γράφει μπαμ καραμπαμ. Τη τραβάω και λίγο προς τα έξω. Αυτή.
δεν θα συνεχίσω με αυτή εδώ την απόχρωση. Για να δούμε, βλακεία κάνω? Όχι, ωραία γράφει. Στην εξωτερική γωνία του ματιού θα βάλω μία σκούρα. Λέω να βάλω αυτήν εδώ την απόχρωση με το πινελίο της Ζωήβο, το 227 Luxe Soft Definer. Πάει την καμπάνα. Λοιπόν, θέλω να το κοκκινήσω λίγο, οπότε θα πάρω αυτήν εδώ την απόχρωση με το ίδιο πινέλο και θα πάω πάλι να κάνω ακριβώς το ίδιο πράγμα, μόνο που προσπαθώ να κάνω λίγο πιο ταμποναριστές κινήσεις, γιατί καθώς κάνω blend νομίζω ότι μετακινώ τη σκιά. Και θα κάνω την κλασική τεχνική με το cut crease. Θα πάρω ένα πινέλο, το οποίο πάντα ξεχνάω να σας αναφέρω, είναι από μόρφη το M170-4 και το concealer το Born This Way. Χρειάζεται ένα μπλεντάρισμα στη κόχη, βλέπω τώρα ότι φαίνεται αμπλεντάριστο το μάτι. Ας το μπλεντάρω με το 220 πινέλο της Ομόρφια. Μπράβο. Έχω βάλει αρκετή ποσότητα και φτάνει και για τα δύο μάτια. Λίγο να το τραβήξω αρκετά. Λίγο πιο πέρα από τη μέση. Λοιπόν, θα πάρω ένα flat πινέλο από την NYX, το συγκεκριμένο είναι το νούμερο 29 και θα ξεκινήσω με αυτήν εδώ την απόχρωση, την νούμερο 10. Εδώ έτσι. Ωραία δεν είναι? Αχ, δεν έχω ξανακάνει στο κανάλι μου τέτοιο χρώμα σε μακιγιάζ ματιών. Λοιπόν, εννοείται ότι δεν θα μείνει έτσι. Πρώτα θα πάρω αυτό το πινέλο και αυτήν εδώ την απόχρωση, η οποία είναι αρκετά σκούρα, και θα πάω στην εξωτερική μου γωνία. Ξαναπερνάω και σβήνω στις ενώσεις. Θα βρέξω το πινέλο μου με το Bear With Me Prime Set and the Refresh Fixing Spray της NYX. Το χρησιμοποιώ για πρώτη φορά. Για να δούμε. Και θα πάρω αυτήν εδώ την απόχρωση και θα την τοποθετήσω από πάνω για να γυαλίζει. Όπως βλέπετε δεν τη βάζω σε όλο το μάτι, τη βάζω κάπως διάσπαρτα πάνω στο μάτι μου, απλά για να ηρυδίζει σε διάφορα σημεία. Λοιπόν, χρειάζομαι οπωσδήποτε λίγο blending στη κόχη. Παίρνω το πινέλο μου και με ό,τι έχει μείνει πάνω, κάνω ένα blend. Μου ήρθε μια ιδέα, θα χρησιμοποιήσω ένα προϊόν από την MUA, το οποίο ερχόταν σε ένα kit. Είναι το Prism Holographic Glitter. Έχει σπατουλίτσα και με τη σπατουλίτσα θα πάω ένα τσακ 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 να περάσω πάνω από την Vermaan, πράσινη σκιά, όπως θέλετε πείτε τι, και στη συνέχεια με το πινέλο μου, με αυτό το πινέλο που άπλωσα τη Vermaan σκιά, θα το κάνω blend. Θα πάρω αυτήν εδώ την απόχρωση και θα την τοποθετήσω στην εσωτερική μου γωνία. Θέλω να σβήνει και λίγο προς τα μέσα. Για πλεφαρίδες θα χρησιμοποιήσω κάποιες που ήδη έχω από Gio Trevelli, είναι στο στυλ Πανδώρα. Τις φοράω και επανέρχομαι για να κάνουμε λίγο τη μάσκα, γιατί νιώθω ότι οι πόροι μου κάπως σαν να έχουν ανοίξει, κάτι νιώθω, κάπως νιώθω. Λοιπόν, κόλλησα και τις βλεφαρίδες, έκανα και τι ώρα για να τις κολλήσω, επειδή είναι λίγο μεγάλες, αλλά τα κατάφερα. Χρειάζομαι λίγο μαύρο μολύβι στην εσωτερική γραμμή, οπότε θα χρησιμοποιήσω το Shadow Liner της MUA. Για μένα είναι το καλύτερο μαύρο μολύβι που κυκλοφορεί. Τέλος πάντων, πάμε να συνεχίσουμε λίγο τη μάσκα, γιατί αυτό έχει ξεραθεί. Νιώθω τους πόρους μου κάπως σαν να καίγονται, να το πω, δεν ξέρω. Παίρνω το step 2, το ξεκολλάω και το
κολλάω έτσι εδώ στους πόρους και το τραβάω. Το τραβάω. Α, παπά, βγάζει τους πόρους. Παιδιά, απίστευτο, βγαίνουν οι πόροι. Δεν ξέρω αν μπορεί να το γράψει η κάμερα. Καλή μαγιά. Πάμε να κάνουμε και το step 3 για να περάσω στο priming του προσώπου. Πού είναι, να το. Το step 3 περιέχει ένα υδρό το οποίο είναι για να ηρεμήσει λίγο την περιοχή. Είναι αυτό εδώ. Και το βάζω και το αφήνω για κανένα δεκάλεπτο. Λοιπόν, έχω δύο καινούργια primer. Έχω το Bare With Me Hydrating Jelly Primer, το οποίο περιέχει μέσα και αλόι. Και μετά έχω και ένα primer από Morphe, το οποίο είναι για color correction. Σε κάποια σημεία είμαι λίγο κόκκινη, εδώ σε σημάδια βασικά. Θα βάλω πρώτα αυτό της ομόρφια, και εδώ είμαι λίγο κόκκινη. Και εδώ, για να αποχρωματίσω λίγο τις περιοχές. Αρκετά ενυδατικό το συγκεκριμένο. Και στο υπόλοιπο πρόσωπο θα εφαρμόσω το Heat Refresh Primer της NYX, το οποίο δεν μου κάνει και λίγο skincare, να σας πω την αλήθεια. Α, είναι σε μορφή gel. Αχ, είναι απίστευτα δροσιστικό. Τέλειο. Λοιπόν, αφήνουμε λίγο το primer να καθίσει και κάτι πρέπει να κάνω για να καλύψω αυτόν εδώ τον ανεπιθύμητο επισκέπτη. Α, είχα και αυτό εδώ το Glow Tonic Serum από την Pix, το οποίο δεν το έβαλα. Anyway, δεν πειράζει. Θα πάρω λίγο Born This Way και θα το βάλω στα χέρια μου. Στη συνέχεια θα πάρω ένα σφουγγαράκι και θα πάω να το απλώσω πάνω σε αυτό το σύχαμα. Πάμε στη βάση, θα χρησιμοποιήσω μία tinted κρέμα από την NYX. Είναι και αυτή από τη σειρά Bare With Me, την οποία μου την έστειλε η NYX. Και έχω, παιδιά, την απόχρωση True Base Buff. Υπάρχουν πάρα πολλές αποχρώσεις. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η απόχρωση είναι καλή για τα δικά μου χρώματα. Είναι non-comedogenic συγκεκριμένη. Λοιπόν, και δίνει ένα φρέσκο και νεανικό look από τη λέει πίσω. Η διάρκεια της είναι 8 ώρες και το αποτέλεσμα είναι luminous, δηλαδή λαμπερό, ενώ ταυτόχρονα προσαρμόζεται και στον τόνο της επιδερμίδας, αν δεν κάνω λάθος. Αρκετά λεπτόρευστη η σύνθεση, εξάλλου μια tinted κρέμα. Ναι. Έχει και κάποια κάλυψη, δεν μπορείς να πεις ότι είναι τελείως διάφανη η σύσταση. Μπορώ να πω ότι στέγνωσε κιόλας, δεν είναι πάρα πολύ ενυδατικό το αποτέλεσμα. Θα βάλω ελάχιστη ποσότητα εδώ στους πόρους, γιατί νομίζω ότι χρειάζομαι λίγη παραπάνω κάλυψη. Και θα πάω με το σφουγγαράκι για πιο αναλαφρό αποτέλεσμα. Και με το σφουγγαράκι μια χαρά πλώνεται. Πάμε τώρα στο concealer για να δούμε τι θα δούμε με το Born This Way Concealer. Η απόχρωση δεν είναι πάρα πολύ ανοιχτή, είναι ακριβώς το χρώμα μου. Και νομίζω ότι το καλοκαίρι θα είναι πολύ καλύτερο από ότι το χειμώνα. Αν και δεν νομίζω ότι το συγκεκριμένο concealer θα το τελειώσω σε ένα καλοκαίρι, τόσο μεγάλη που είναι η ποσότητά του. Λοιπόν, πάω με προσοχή και μπλεντάρω και λέω με προσοχή για να μην χαλιάσει το eye look, έτσι. Φοβερό το concealer, ούτε στις λεπτές γραμμές μπαίνει. Κάνει πάρα πολύ ωραίο blend, δεν είναι πάρα πολύ matte όπως είναι το Tarte Shape Tape, όπως είναι το concealer της Revolution. Ωστόσο, δεν το λες και ενυδατικό. Είναι matte, αλλά με ένα κλικ περισσότερο ενυδατική σύσταση. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ωραίο είναι, μ' άρεσε, πολύ ωραίο βασικά.
Και πάμε σε πούδρα. Επειδή δεν έχω καμία καινούρια πούδρα, θα χρησιμοποιήσω την Airspun Loose Face Powder, την οποία την έχω πάρει από το Wiz και την ακρίβεια από ένα αγγλικό κατάστημα. Ωραία. Παίρνω ένα πινελάκι και διώχνω τις πούδρες από το πρόσωπό μου. Και πάμε να κάνουμε το κάτω κινητό βλέφαρο. Λοιπόν, θα βάλω μαύρο μολύβι στην εσωτερική γραμμή του ματιού μου και μάσκαρα και νομίζω ότι το μάτι είναι έτοιμο. Είμαι αρκετά ιευκή στο πρόσωπο, παρόλα αυτά η tinted κρέμα είναι ακριβώς στην απόχρωσή μου, αλλά γενικότερα φαίνομαι αρκετά άσπρη στο φακό. Έχω ένα τέλειο πινελίδικο ψήματα από την NYX, δείτε λίγο σχήμα. Είναι το νούμερο 39 και πιάνει τέλεια τα ζυγωματικά. Και έχω και ένα καινούριο bronzer, είναι το California Benim, στην απόχρωση The Golden One. Wow! Πω πω το πινέλιο θα σπάει. Κάνεις τα τέλεια κοψίματα. Η απόχρωση είναι αρκετά pigmented και αρκετά σκούρα. Έχει και λίγο σήμερα μέσα, οπότε είναι τέλειο καλοκαιρινό προϊόν. Το bronzer είναι αρκετά έντονο, ίσως λίγο μου παράπεσε, μάλλον είναι για πιο σκούρα δέρματα. Θα συνεχίσω με το Born to Glow Illuminating Powder της NYX για να δω λίγο τι χρώμα έχω. Είναι η απόχρωση Eternal Glow. Έπεσε πολύ ποσότητα. Wow. Και έχει μείνει το highlighter. Θα χρησιμοποιήσω το highlighter της ομόρφια, το Sun Pink Sparkles, το οποίο είναι τέλειο. Ήταν το μοναδικό highlighter το οποίο δεν είχα δοκιμάσει από ομόρφια. Και τελειώνω με το Bear With Me Prime Set and Refresh Fixing Spray. Λοιπόν, στα χείλη θα χρησιμοποιήσω το καινούργιο κρεμούλι που έχω από την Colourpop με την Illusory. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Έχω να ομολογήσω ότι πρώτη φορά μου άρεσαν όλα τα προϊόντα που δοκίμασα. Όλα ήταν ένα και ένα, όλα ήταν εξαιρετικά. Έχω λατρέψει το Fixer της NYX. Μου άρεσε πάρα πολύ το concealer της Too Faced, δεν το περίμενα. Η παλέτα αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Μπορεί οι σκιές να μην είναι πάρα πολύ μαλακές και πάρα πολύ βουτυρένιος, ωστόσο κάνουν πάρα πολύ ωραίο blend και βγήκε πολύ εύκολα αυτό το eye look. Η σειρά Bear With Me μου άρεσε πάρα πολύ. Όλα, δεν έχω κάτι το οποίο δεν μου άρεσε. Αυτό ήταν το βίντεο. Θέλω κάτι στα σχόλια φυσικά να μου γράψετε ποιο προϊόν ίσως αγοράζατε εσείς. Αν θέλετε, ακολουθήστε με και στο Instagram, γιατί εκεί μοιράζομαι πάρα πολλά πράγματα καθημερινά μαζί σας. Εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα με ένα καινούργιο βιντεάκι. Κάνε με focus εσύ. Μέχρι το επόμενο βίντεο, φίλα και πολλά! Έλα, focus on me! Ωραία. Κάποια είναι καινούργια... Ωραία. Φύγε αυτοκίνητο. Φύγε στο intro. Ωραία, πάμε πάλι. Τώρα θα περάσουν όλοι! Τώρα θα περάσετε όλοι που ξεκίνησα να κάνω filming! Ας πιάσω τα μαλλιά μου. Έτσι και έτσι. Ωραία. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο τη φωτεινότητα. It's me, I'm here. Focus on me. Okay, super. Τα σκυλιά έξω έχουν τρελαθεί. Ελπίζω να μην ακούγονται σε όλο το βίντεο.